Συνοψίζει. Με σταθερά βήματα, με λογισμό και με όνειρο, συνεχίζουμε να δουλεύουμε για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος προχώρησε σε έναν απολογισμό για την περσινή δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των φυσικών καταστροφών. Για ακόμα μια χρονιά, η στρατηγική μας εδράζεται στην συνεργασία. Η περιφορητικότητα έχει πάει τώρα στο 83%, μέχρι τέλος του 2023 θα έχουν απορροφηθεί όλες οι χρηματοδοτήσεις. Με πηξίδα την αλληλεγγύη στηρίζουμε τη δημόσια υγεία και τις δομές υγείας στο νησί μας μέσω του περιφερειακού προγράμματος, δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Συνολικά υπολογίζουμε πως μέχρι τα τέλη του 2023 θα έχουμε διαθέσει για τη δημόσια υγεία περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω COVID έχουν μεταφερθεί αρκετοί πόροι για να πληρώνονται πάνω από τα 160 εκατομμύρια, για να πληρώνονται οι γιατροί νοσηλευτές, το επικουρικό προσωπικό με 23 εκατομμύρια, τα 63 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στον τομέα των υποδομών και τεχνικών έργων υλοποιούνται έργα ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για έργα εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου θα είναι αυξημένος, αγγίζοντας τα 564 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από την περιφέρειά μας και ξεκινούμε με αισιοδοξία τη νέα προγραμματική περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στα έργα του βόρειο δικού άξονα Κρήτης, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του χρόνου για την Ανατολική Κρήτη. Από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη και από Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Τέλος του χρόνου, αρχές του νέου, θα ξεκινούν. Από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο θα ξεκινήσουν το 24 με 25. Το μεγάλο στοίχημα είναι να προχωρήσουν και να μην υπάρχουν προβλήματα. Με όραμα και πραγματισμό μπορούμε να καταστήσουμε την Κρήτη αναπτυξιακό φάρο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Μεσογείου, τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων που θα τρέξουν σε διάφορους τομείς. Επίσης έργα που θα αφορούν σχολεία, βιολογικούς καθαρισμούς, αποχετεύσεις, ιδρεύσεις, παιδικούς σταθμούς, αλλά πάνω απ' όλα 12.000 παιδιά πηγαίνουν στις δομές. Αυτά θα συνεχιστούν.